Η διαβεβαίωση ότι θα προχωρήσει να κάνει κάποια άλλη λαθρό στο γυμνάσιο της Παρουσίας, θα κρεμίσει δηλαδή το παλιό κτίριο του χημείου, θα φτιάξει καινούργια αίθουσα πολλαπλών κλήσεων, χημείο, βιβλιοθήκη και θα αναβαθμίσει και το υπάρχον κτίριο του γυμνασίου της Παρουσίας. Και είναι απαραίτητο να υποβάλουμε κάποια δικαιολογητικά στον νόσο, ώστε να υποβάλει το όλο για την ένταξη στο ΕΣΠΑ. Και αυτά που θα χρειαστούν, δηλαδή τα δικαιολογητικά που πρέπει να στείλουμε, μεταξύ άλλων είναι ότι θα πρέπει να παραχωρήσουμε στο ΝΟΣ το οικόπεδο μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Θα παραχωρήσουμε κατά χρήση δηλαδή το οικόπεδο στο ΝΟΣ. Ότι το γυμνάσιο έχει χτιστεί πριν το 1955 και όντως έχει χτιστεί πριν το 1955. Ξεκίνησαν εργασίες το 1949 και ολοκληρώθηκαν το 1952. Σύμφωνα με μαρτυρίες δηλαδή ανθρώπων εδώ που χτίστηκαν το γυμνάσιο. Και το οικόπεδο αυτό τέλος πάντων που υπάρχει σήμερα χρησιμοποιείται ως σχολικός χώρος και δεν διεκδικείται από κάποιον που δεν αποκτήθηκε ιδιοκτησία. Είναι μια σειρά δικαιολογητικών δηλαδή που θα πρέπει να στείλουμε και να συνοδεύσουμε τον Δήμαρχο να υποβάλει το σχετικό πάνω. Δεν υπάρχουν καρδιά για να πούμε πότε ξεκίνησε η λειτουργία ή πότε κατασκευάστηκε το κτίριο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Δεν έχω βρει ακόμα ούτε το συμβόλαιο με το οποίο έχει αγοραστεί ή μάλλον έχει παραχωρηθεί το οικόπεδο αυτό. Έχω βρει συμβόλαιο που παραχώρησε η σχολική εφορία το 62 το χώρο δίπλα για να κτιστεί το γυμνάσιο, το λύκειο, και το 64 που παραχώρησε το χώρο επάνω για να κτιστούν τα τεχνικά λύκεια. Και εγώ δηλαδή στην ενασχολησή μου αυτοί οι συνάδελφοι έμαθα ότι ο δρόμος αυτός του Πονηροπούλου περνούσε μπροστά στο γυμνάσιο. Αν δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα εγώ. Περνούσε μπροστά στο γυμνάσιο ο δρόμος. Ήταν όλο το οικόπεδο αυτό του γυμνασίου που έβγαινε μέχρι επάνω, τα τεχνικά λύκεια. Το 1952 πήγα μαθητή σε ορτή τάξη του γυμνασίου στο γυμνάσιο αυτό. Όταν ήταν εκεί, τι κάνει τώρα. Το 1952. Το γυμνάσιο ήταν εκεί. Ήταν εκεί οι τρεις αίθουσες του ισογείου. Όχι, ήταν ισόγειο και μεταξύ του γηπέδου και του κτηρίου περίσσο δρόμος που καταλήγει τώρα στη συνάδελφη. Το σώμα όμορφο να εκκρίνει. Νότια της Παρουσίας. Για το γυμνάσιο και κάτω μέχρι την παραλία. Και πάνω. Μέχρι τον Πανολόπουλο. Και πάνω μέχρι τις φτάνει στην Πανοπόλη. Να μάθουμε. Εκεί υπάρχει μια πολεοδομική ενότητα που είναι το σχέδιο πόλεως, η λεγόμενη ΠΕ2, κατά της οποίας ορισμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής εκεί είχαν προσφύγει Συμβούλιο Επικρατείας με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν την επέκταση αυτή για πάρα πολλά χρόνια. Το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση, όχι δικαιώνοντάς τους όπως υπάρχει ενδεχομένως στο περιοχή ατμόσφαιρα, απλώς το έδωσε κάποια πράγματα τα οποία τα ξέραμε. Μεταξύ αυτών είναι ότι πλέον δεν γίνεται να επεκταθούν σχέδια πόλης εάν δεν υπαρκολοποιηθεί το γούμπουσο. Μια πόλη, θυμάστε, το αντιμετωπίσαμε αυτό και στο Δήμο Γαργαλιάνο, όπως ήταν το Γουσού. Και το Κουπανάκι είχε αντίστοιχο θέμα. Δηλαδή, πλέον δεν μπορεί να εγκριθεί η πολιτική επέκταση μια πόλη όπως κάναμε παλιά, εάν πρώτα δεν εγκριθεί ο Γουσού. Αυτό είναι ιδιαίτερα περιβαλλοντικό για Δήμους, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η έγκριση του Γουσού είναι πολύ πιο σύντομη διαδικασία από την αρχή επέκταση σχεδίου πόλεως. Το Γουσού της Κυπαρισίας είναι σε φάση ορίμανσης, δηλαδή έχουν ψηφίσει, αν θυμάστε εδώ, και την 52 φάση του. Και αυτό το οποίο υπερμεί να γίνει είναι κάποια μελέτη γεωλογική, Γιώργο, για την περιοχή του βυθίσματος που ασφαλιστώσε, μια προϋπόθεση η οποία δεν υπήρχε όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το κουμπουσί της Κυπαρισίας, προέκυψε στην πορεία σαν ομοθετική πρόβλεψη και είμαστε αναγκασμένοι να την κάνουμε και ο Δήμος είναι σε φάση ενός με τον μελετητή, προκειμένου να αναθέσει και αυτό, δηλαδή τη γεωλογική μελέτη με το θέμα του νεκροταφείου που έχουμε στην περιοχή του Πάτρου. Το νεκροταφείο δεν είναι μέσα. Όταν έχεις το ίδιο πόλη, σύγχρονο σου, δεν βγαίνει το νεκροταφείο, πρέπει να γίνουν κάποιες ειδικές μελέτες για να έχουν ψάχνους. Αυτά δυστυχώς δεν υπήρχαν να έχουν του Κούπουσου, προέκυψαν τώρα. Κατά τα άλλα, το Κούπουσου της Κυπαρισίας είναι έτοιμο για να προχωρήσει και να ψηφίσει το θέμα των ενστάσεων. Ο κύριος Αγγελόπουλος τώρα, δικαιολογημένα βέβαια λέει αυτά που λέει, αλλά θα έπρεπε να τα πει και όταν έκανε την σκεφτή, μάλλον και όταν έκανε την προσφυγή του Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σχολιάσω αυτά τα πράγματα περαιτέρω, θα είπε ο Λεωφορείο με άλλη.
Μας ενημέρωσε βέβαια ο κύριος Αντιρόπουλος, διότι από ό,τι λέει πληροφορήθηκε να κάνει δικιά του επαφή με το τμήμα, με το πεχό Πελοποννήσου, με το κεντρομένη της Πελοποννήσου, τον κύριο Αγγέλακα, αυτοί θα κάνουν, λέει, και τις μελέτες γεωλογικές. Να τους ζητήσουμε τι θα τις κάνουν αυτοί. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό να μην διευνείς, αλλά για να μην αδικήσω και αυτό που μου το μετέφερε, τηλεφώνησα στον προϊστάμενο της διεύθυνσης πεχό Πελοποννήσου, να του πω υπάρχει περίπτωση να μας κάνετε εσείς μελέτες γεωλογικές. Ο άνθρωπος διέλασε στο τηλέφωνο και απλώς μου πήγε το θέμα δουλειά της κουβέντας, αποκλείεται να μας κάνουν τέτοια πράγματα. Εμείς θα πρέπει να τα κάνουμε για να τα πληρώσουμε βέβαια. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω να κάνω. Αν έχει υποβληθεί έτοιμα από το Δήμο, κύριε Τσίγκανε, στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση γεωλογικής μελέτης. Αν εμείς έχουμε κάνει αίτηση στο Πράσινο Ταμείο, για χρηματοδότηση αυτών των μελετών. Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί τέτοιες μελέτες που έχουν ήδη ανατεθεί. Όχι μελέτες που χρειάζεται τώρα, μελέτες που είναι ήδη σε εξέλιξη το Πράσινο Ταμείο. Παραδείγματι, εάν η μελέτη αυτή είχε ήδη ανατεθεί από παλιότερα και για κάποιο λόγο, λόγω της χρηματοδότησης δεν είχε προχωρήσει η πώλησή της, τότε μπορούσε να πας στο Πράσινο Ταμείο να ζητήσεις χρηματοδότηση. Αν, ας πούμε, παράδειγμα, το κουμπούσου που καταλιάνε είχε κάποια κρεμότητα στο μελετητή του και δεν είχε ολοκληρωθεί, μπορούσε να πάμε προς το ταμείο και να πούμε πληρωθούμε στο υπόλοιπο για να ολοκληρωθεί η μελέτη. Αυτή να στέλνει εδώ, αυτή τη στιγμή προς το ταμείο, τώρα δεν τρέχει το πρόγραμμα προς το ταμείο, αλλά με αυτό που έτρεχε μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε. Μακάρι το χρόνο να χρηματοδοτήσουμε. Αυτή την κάνουμε εμείς. Την κάνουμε με δικές μας δαπάνες. Θα γίνει άμεσα, έχουν μιλήσει με τον μελετητή του κ. Κορτιζόνη, ο οποίος πράγματι οφείλω να πω για το έχει εξαντλήσει την υπομονή του. Γιατί πράγματι αυτό μας έχει δουλέψει πάρα πολύ και υπάρχουν φυλές που έχουμε και στα δήμος του κ. Κορτιζόνη, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχουμε μιλήσει να κάνει και αυτή τη μελέτη που λείπει, προκειμένου να εγκριθεί το γούπου σου. Όταν εγκριθεί το γούπου σου, τότε θα πια θα μπορούμε να μιλάμε για έγκριση της πολιτικής επέκτασης εκεί. Επειδή αυτό το πράγμα έχει κουραστεί πάρα πολύ καιρό, σας λέω μόνο ότι η σύνταξη του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου όταν έγινε η ανάθεσή του δεν απαιτούσε γεωλογικές μελέτες. Απλώς θέλω να επισημάνω κάτι. Δεν απαιτούσε γεωλογικές μελέτες και με αυτή την εισήγηση εμείς το πήγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ήθελε να βρει έναν λόγο. Ξεκάθαρα. Και είπε ότι έστω κι αν δεν απαιτούσε τότε που ανατέθηκε η γεωλογική μελέτη, εγώ τι θέλω να πω. Έτσι προέκυψε αυτό το ανάποδο. Είχε τελειώσει, το θέμα είχε καθαρίσει. Φτάναμε στη λύση του προβλήματος. Τώρα τα υπόλοιπα γιατί λίγο ρόλο παίζουν. Πρέπει άμεσα να αναθέσουμε που ζήτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτή τη μελέτη, να τελειώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα, γιατί πραγματικά ξεμπλοκάρει ένα ολόκληρο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, για όσους είναι από εδώ η Παρισία, να μα δούμε με κάποιο δρόμο όπως ο Πυριοδάκης. Είναι 250 στρέμματα. 250 στρέμματα οικοδομής είναι η έκταση. Και όλο το γουμπουσού μετά. Έτσι. Και ωραία. Πέρα από το γουμπουσού, το σώμα ενημερώθηκε και παραπέμπει στην τεχνική υπηρεσία. Όχι, δεν είναι τεχνική υπηρεσία, ενημέρωσε κανένα. Ωραία. Σε αυτή την έκθεση, κοροϊδεύεστε την έκθεση. Δεν δώσουμε την απάντηση. Με αφορμή την έκθεση, κάναμε μια ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.